Τότε ήταν που εμφανίστηκε η Αλεπού. Καλημέρα, είπε η Αλεπού. Καλημέρα, απάντησε ευγενικά ο μικρός πρίγκιπας και γύρισε, αλλά δεν είδε τίποτα. Εδώ είμαι, είπε η φωνή, κάτω από τη μηλιά. Ποια είσαι, είπε ο μικρός πρίγκιπας, είσαι πολύ όμορφη. Είμαι μια Αλεπού, είπε η Αλεπού. Έλα να παίξουμε, της πρότεινε ο πρίγκιπας. Είμαι πολύ λυπημένος. Δεν μπορώ να παίξω μαζί σου, είπε η Αλεπού. Δεν είμαι εξημερωμένη. Είναι μια λέξη που δεν μεταφράζεται. Απριβουαζή. Φαντάζομαι ότι έχει κάποια ρίζα στο πριβέ, στο ιδιωτικό, στο απρόσιτο, σε οποιαδήποτε αντικειμενοποίηση. Λοιπόν, δεν έχεις ιδιωτικοποίηση, θα λέγαμε. Άμεση χωρίς, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Και μετά από σκέψη πρόσθεσε, τι σημαίνει εξημερώνω. Δεν είσαι από εδώ, είπε η Αλεπού. Τι ψάχνεις. Ψάχνω ανθρώπους, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Τι σημαίνει εξημερώνω. Οι άνθρωποι, είπε η Αλεπού, έχουν τουφέκια και κυνηγούν. Είναι πολύ ενοχλητικοί. Επίσης εκτρέφουν κότες. Είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει. Ψάχνεις κότες. Όχι, είπε ο μικρός πρίγκιπας, ψάχνω φίλους. Τι σημαίνει εξημερώνω. Είναι ένα πράγμα σχεδόν ξεχασμένο, είπε η Αλεπού. Σημαίνει δημιουργώ δεσμούς. Δημιουργώ δεσμούς. Φυσικά, είπε η Αλεπού. Για μένα δεν είσαι ακόμα παρά ένα μικρό αγόρι, όμοιο με 100.000 μικρά αγόρια. Και δεν σε έχω ανάγκη. Ούτε και εσύ με έχεις ανάγκη. Δεν είμαι για σένα παρά μια Αλεπού όμοια με 100.000 αλεπούδες. Αλλά αν με εξημερώσεις, θα έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Θα είσαι για μένα μοναδικός στον κόσμο. Θα είμαι για σένα μοναδική στον κόσμο. Αρχίζω να καταλαβαίνω, είπε ο μικρός πρίγκιπας. Υπάρχει ένα λουλούδι. Νομίζω ότι με έχει εξημερώσει. Πιθανόν, είπε η Αλεπού. Στη γη βλέπει κανείς διάφορα πράγματα. «Ω, δεν είναι στη γη», είπε ο μικρός πρίγκιπας. Η Αλεπού φάνηκε πολύ περίεργη. «Είναι σε άλλο πλανήτη». «Ναι». «Σε αυτό τον πλανήτη υπάρχουν κυνηγοί». «Όχι». «Πολύ ενδιαφέρον». «Κότες υπάρχουν». «Ούτε». «Τίποτα δεν είναι τέλειο», αναστέναξε η Αλεπού. Αλλά έπειτα συνέχισε αυτό που έλεγε. «Η ζωή μου είναι μονότονη. Εγώ κυνηγώ κότες και οι άνθρωποι κυνηγούν εμένα. Όλες οι κότες μοιάζουν μεταξύ τους και οι άνθρωποι το ίδιο. Έτσι βαριέμαι κάπως. Αλλά αν με εξημερώσεις, η ζωή μου θα αποκτήσει νόημα. Θα γνωρίζω τον ήχο των βημάτων σου που θα είναι διαφορετικός από τον άλλον ανθρώπων. Τα βήματα των άλλων με κάνουν να χώνομαι στη γη. Τα δικά σου θα με καλούν έξω από τη φωλιά μου, σαν μουσική. Κι ύστερα κοίτα, βλέπεις εκεί κάτω τα χωράφια με το σιτάρι. Δεν τρώω ψωμί, το σιτάρι μου είναι άχρηστο. Τα χωράφια με το σιτάρι δεν μου θυμίζουν τίποτα. Και αυτό είναι λυπηρό. Μα τα μαλλιά σου έχουν χρώμα χρυσαφένιο. Έτσι θα είναι υπέροχα αν με εξημερώσεις. Το σιτάρι που είναι χρυσαφένιο θα μου θυμίζει εσένα και θα μου αρέσει ο ήχος του ανέμου μέσα στο σιτάρι. Η Αλεπού σώπασε και κοίταξε για ώρα τον μικρό πρίγκιπα. «Σε παρακαλώ, εξημέρωσέ με», είπε. «Θα το ήθελα πολύ», είπε ο μικρός πρίγκιπας, «αλλά δεν έχω πολύ χρόνο. Πρέπει να βρω φίλους και να γνωρίσω πολλά πράγματα». «Γνωρίζουμε μόνο τα πράγματα που εξημερώνουμε», είπε η Αλεπού. «Οι άνθρωποι δεν έχουν πια χρόνο να γνωρίσουν τίποτα. Αγοράζουν πράγματα που τα φτιάχνουν όλα οι έμποροι. Αλλά μιας και δεν υπάρχουν έμποροι φίλων, οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου φίλους. Αν θες έναν φίλο, εξημέρωσέ με». «Τι πρέπει να κάνω», είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Πρέπει να έχεις πολλή υπομονή», απάντησε η Αλεπού. «Στην αρχή θα καθίσεις λίγο μακριά μου, εκεί, μέσα στη χλώρη. Θα σε κοιτάζω με την άκρη του ματιού μου και εσύ δεν θα λες τίποτα. Η γλώσσα είναι πηγή παρεξηγήσεων. Αλλά κάθε μέρα
θα μπορείς να κάθεσαι λίγο πιο κοντά. Την επομένη ο μικρός πρίγκιπας ξαναήρθε. «Θα ήταν καλύτερα να έρχεσαι την ίδια ώρα», είπε η Αλεπού. «Αν έρχεσαι για παράδειγμα στις 4 το απόγευμα, από τις 3 η ώρα θα αρχίζω να είμαι ευτυχισμένη. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πιο ευτυχισμένη θα είμαι. Στις 4 ήδη δεν θα με χωράει ο τόπος και θα ανησυχώ, έτσι θα ανακαλύψω το νόημα της ευτυχίας. Αλλά αν έρχεσαι όποτε να είναι, δεν θα ξέρω ποια ώρα να ανοίξω τη διαρδιά μου. Χρειάζεται μια τελετουργία. Η Φοντερίτ». «Τι είναι η τελετουργία?» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Και αυτό είναι ένα πράγμα σχεδόν ξεχασμένο», είπε η Αλεπού. «Είναι αυτό που κάνει τη μια μέρα να διαφέρει από όλες τις άλλες. Τη μια ώρα να διαφέρει από όλες τις άλλες ώρες. Για παράδειγμα, οι κυνηγοί μου έχουν μια τελετουργία. Τις Πέμπτες χορεύουν με τα κορίτσια του χωριού. Έτσι λοιπόν, οι Πέμπτες είναι θαυμάσιες μέρες. Πηγαίνω βόλτα μέχρι το Ομπέλι. Αν οι κυνηγοί χόρευαν όποτε να είναι, οι μέρες θα ήταν όλες ίδιες και δεν θα είχα ποτέ διακοπές». Έτσι, ο μικρός πρίγκιπας εξημέρωσε την Αλεπού.